Τομεακή Επιτροπή Κιλκής και η Κομματική Οργάνωση Βάσης Χέρσου Δοϊράνης του ΚΚΕ απευθύνουμε με συγκίνηση και βαθιά θλίψη το στερνό αντίο στον σύντροφο Γιώργο Μιχαηλίδη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του Αντιγόνη, στα παιδιά του Ελένη και Θωμά και σε όλους τους οικείους του. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης του Κυριάκου και της Εύας γεννήθηκε στις 1η του Δεκέμβρη του 1932 στη Μεγάλη Στέρνα Κιλκής από φτωχή αγροτική οικογένεια, πρόσφυγες από το Βαρκενές του Κάρς. Το Δεκέμβρη του 1947, μόλις 15 χρονών, κατατάχθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σαν εθελοντής. Έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες, εκαθαριστικές επιχειρήσεις, στα Κρούσια, στο Μπέλες, στην Κορώνα, στο Γράμμο και στο Βίτσι. Το 1948 πήγε στη Σχολή Αξιωματικών του Γενικού Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι, στη 5η και 6η σειρά, λόγω του ότι είχε τραυματιστεί 3 φορές και αποφύτησε σαν αντιπολοχαγός. Τον Αύγουστο του 1949, με εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, στον Επίτροπο Ιάκωβο Κυριακίδη, γίνεται μέλος του ΚΚΕ. Μετά την τελευταία μάχη στο Βροντερό κοντά στην Κρυσταλλοπηγή, αφού έγινε υποχώρηση, βρέθηκε στο στρατόπεδο Μπουρέλη στην Αλβανία και από εκεί στην Ταρσκένδη της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1951 παντρεύτηκε την Αντιγόνη Βλαχοπούλου, επίσης μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και απέκτησαν 3 παιδιά, τον Βασίλη, την Ελένη και τον Θωμά. Ο Βασίλης πέθανε τον Ιούνιο του 1959 από σπάνια ασθένεια. Στην Ταρσκένδη τελείωσε το 16ο νυχτερινό σχολείο. Εργάστηκε σαν εργάτης στα εργοστάσιο παραγωγής βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών για 4 χρόνια και 12 χρόνια σαν τεχνίτης οικοδόμος 6ου βαθμού. Στα δραματικά γεγονότα της Ταρσκένδης το 1955 έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση της ενότητας του κόμματος. Στην Ελλάδα επαναπατρίστηκε τον Ιούλιο του 1965, στη γενέτειρά του τη Μεγάλη Στέρνα. Το 1969 κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό για 6 μήνες, εξαγοράζοντας το υπόλοιπο της θητείας του. Το 1970 βρέθηκε μετανάστης στη Γερμανία. Εργάστηκε εκεί για 5 χρόνια σε εργοστάσιο κατασκευής σωλήνων βαρέως τύπου. Επέστρεψε το 1975 στην Ελλάδα. Τότε έστησαν μαζί με 7 συντρόφους την Κομματική Οργάνωση Βάσης Μεγάλης Στέρνας. Όλα τα χρόνια εργαζόταν σαν οικοδόμος τεχνίτης. Ήταν επίσης μέλος του Σωματείου Οικοδόμων Κιλκής και μέλος του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων της Πρεκονστρούκτα τα τελευταία 7 χρόνια πριν βγει στη σύνταξη. Ο σύντροφος Γιώργος ήταν επίσης από τα ιδρυτικά μέλη του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλης Στέρνας ο Αριστοτέλης, που ιδρύθηκε το 1978. Μία από τις τελευταίες μάχες που έδωσε ήταν αυτή με την ασθένειά του, που ουσιαστικά καθιστούσε απογορευτική κάθε έξοδο από το σπίτι την τελευταία πλέον δεκαετία. Μοναδική του έξοδος όλο αυτό το διάστημα ήταν στις εκλογές του 19, που πήγε με τον αγωνό του να ψηφίσει το κόμμα. Ο σύντροφος Γιώργος τίμησε την ταξική του καταγωγή με τις επιλογές του και τις πράξεις του. Εξάλλου προερχόταν από έναν τόπο, ένα χωριό, με μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις, οι οποίες αποτέλεσαν πηξίδα και για τον ίδιο. Και όχι μόνο λόγω καταγωγής, αλλά επειδή είδε, έζησε την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, συνέβαλε με τη δουλειά του στο πρώτο εργατικό κράτος και είδε ότι ο σοσιαλισμός είναι η νιώτη του κόσμου, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, είναι το τέλος των πολέμων, της φτώχειας, της ανέχειας. Χωρίς ωρεοποιήσεις και αναγνωρίζοντας τα λάθη και τις παραλήψεις, στην πρώτη αυτή προσπάθεια οικοδόμησης της αταξικής κοινωνίας θεμελιώθηκε η πεποίθηση, η ανάγκη του αγώνα για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στη συνείδησή του ήταν στέρεα τοποθετημένα τα γεγονότα των προηγούμενων δεκαετιών και εδώ στο Κιλκής αλλά και στο χωριό. Η περίοδος της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου και τα δύσκολα χρόνια που το κόμμα ήταν παράνομο. Γνώριζε εξάλλου από πρώτο χέρι τις ιστορίες αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους στο αλβανικό μέτωπο και στην κατοχή. Ανθρώπους τίμιους που ονειρεύονταν ένα πιο ανθρώπινο μέλλον. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βρέθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές και στις εξορίες. Κυνηγήθηκαν από το αστικό κράτος αλλά και από την εργοδοσία. Αυτή τη μνήμη προσπαθούσε να την κρατήσει άσβεστη, γιατί δεν δεχόταν ότι οι αγώνες μπορεί να είναι χαμένοι. Δεν δεχόταν ότι αυτοί που στάθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό τη δεκαετία του 40 ως συνεργάτες των Γερμανών, ως μαυραγωρίτες, ως δοσύλλογοι, στη συνέχεια έκαναν κουμάντο στην ελληνική κοινωνία, το έπαιζαν νοικοκυρέοι. Και ακριβώς επειδή είχε γραμμένες βαθιά στη συνείδησή του αυτές τις μνήμες,
Όχι μόνο δεν έκανε πίσω, αλλά πάλεψε ώστε ο κοινός μας αγώνας να βγει τελικά νικηφόρος. Σύντροφε Γιώργο, λόγω των συνθήκων της πανδημίας σήμερα δεν παρευρίσκονται εδώ όλοι οι σύντροφοί σου από την ΚΟΒ Χέρσου Δοϊράνης που ήσουν αμέλος της και πολλοί άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες από το Κλικής που θα ήθελα να σε αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά να βρεθούν στο πλευρό της οικογένειάς σου όπως θα θέλαμε και όπως αξίζει στους συντρόφους μας. Οι μεγαλύτεροι αλλά και νεότεροι σύντροφοι που σε γνωρίσαμε και δώσαμε μάχες μαζί σου αναγνωρίζουμε στο πρόσωπό σου έναν ιδιαίτερα αγαπητό και σεμνό σύντροφο. Σήμερα, τη στιγμή που η εργατική τάξη, όλος ο λαός μας αγωνίζεται για την επιβίωσή του, ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου από τις κυβερνήσεις τους, το κόμμα μας βαδίζει προς το 21ο συνέδριό του. Διδασκόμαστε από την ιστορία μας. Εμπνεόμαστε από τους αγώνες και τις θυσίες των αγωνιστών του κόμματός μας. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι στην οργάνωση του λαού, στην υπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Αναπαύσω εν ειρήνη, σύντροφε, στο πλάι χιλιάδων άλλων αγωνιστών. Έφυγες έχοντας τη συνείδησή σου ήσυχη ότι έπραξες το ακέραιο το καθήκον σου απέναντι στο κόμμα, στους συντρόφους σου, το κίνημα, τον ελληνικό λαό και για τους λαούς του κόσμου. Γνώριζες καλά ότι οι αγώνες και οι θυσίες που έκανες δεν πήγαν χαμένοι. Τη θέση σου παίρνουν νέοι αγωνιστές εμπνευσμένοι από το δικό σου παράδειγμα όπως και άλλων αγωνιστών. Από το παράδειγμα των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπως και εσύ, η πάλη του οποίου αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, από τον ηρωισμό, τη δύναμη, την πραγματική διάθεσή σας για τη ζωή, γιατί αγαπήσατε πραγματικά την ίδια τη ζωή και το λόγο του τόπου, θυσιάζοντας και τη δικιά σας όποτε χρειάστηκε. Σύντροφε, υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να αναπληρώσουμε το κενό που άφησες εσύ και οι αγωνιστές της γενιάς σου. Θα δυναμώσουμε τους αγώνες μας για να έρθουν κοντύτερα τα όνειρα, για να γίνουν πραγματικότητα τα ιδανικά του σοσιαλισμού για τα οποία πάλεψες και εσύ ο ίδιος. Θα παλέψουμε ακόμα πιο αποφασιστικά για την ισχυροποίηση του κόμματος, την υλοποίηση των καθηκόντων που αποφασίστηκαν και στα συνεδριά του. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Κιλκής του ΚΚΕ, εκφράζουμε τα πιο θερμά συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους σου. Αθάνατος! Αθάνατος! Αθάνατος!